Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι είσαστε τρέχετε. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο. Mm-hmm. Τι λέτε λοιπόν, τι λέει η Ομοσπονδία, τι λέτε και εσείς επί προσωπικού για το θέμα των απογευματινών χειρουργείων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Ακούσαμε και χθες τον Υπουργό, μίλησε στην ΕΤΡΙΑ και είπε ότι οι τιμές των απογευματινών χειρουργείων θα είναι το 50% των αντίστοιχων επεμβάσεων που γίνονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Για, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπαίνει το χέρι στην τσέπη στον πολίτη, ο οποίος θα επιλέξει αυτή τη διαδικασία για να ξεφύγει από αυτήν την λίστα που είναι πολύ μεγάλη. Είπε και άλλα μαργαριτάρια ο Υπουργός. Δεν προλαβαίνουμε το σύντομο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να το σχολιάσουμε. Το βασικό είναι για μας το εξής. Ότι αν ήθελε η κυβέρνηση να μειώσει τις λίστες αναμονής, 90.000 είναι οι ασθενείς που περιμένουν για ένα χειρουργείο, το 30 τουλάχιστον των χειρουργικών ακουσών είναι κλειστές. Θα προσλάμβανε όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές θέσεις, που είναι θύματα που έχουμε πληρώσει όλοι οι εργαζόμενοι, πλήρως εξοπλισμένες, και δεν λειτουργούν λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό. Είναι προσχηματικό λοιπόν αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ναι, γιατρέ, μισό λεπτό. Υπάρχουν αυτοί οι γιατροί? Γιατί το ένα ερώτημα είναι το κλασικό που λέει το Υπουργείο, που λέει ότι κάθε φορά που κάνουμε μια προκήρυξη δεν εμφανίζεται κανείς ή εμφανίζονται λίγοι. Εντάξει τώρα, ας κάνουν αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο το υιοθέτησαν στην πανδημία, φυσικά μετά από τεράστιες πιέσεις των εργαζόμενων κτλ., να προκηρύξουν το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων ταυτόχρονα με κατεπίγουσες διαδικασίες, να αυξήσουν τους μισθούς, να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία και να δούμε αν υπάρχουν γιατροί. Γιατί την ίδια στιγμή που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν υπάρχουν γιατροί, τα ιδιωτικά μεγαθύρια μια χαρά βρίσκουν αναισθησιολόγους για να κάνουν τις business. Ναι, διότι τα λεφτά, πρόεδρε, τα λεφτά που δίνουν, υποψιάζομαι, είναι τόσο πολύ ελκυστικά που και να μην θέλει. Δηλαδή, να μην είσαι πολύ φίλος των χρημάτων, λες θα πάω εκεί, ρε παιδί. Άρα λοιπόν, χωρίς να λέμε ότι πραγματικά υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες που ο αριθμός τους είναι πίσω από τις ανάγκες, αλλά αυτό αν θέλετε ακόμα είναι ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονικά, γιατί ένα κράτος πρέπει να σχεδιάζει τι ανάγκες έχουμε σε γιατρούς και σε ποιες ειδικότητες και να παίρνει ανάλογα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Πρόεδρε, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάμε για αυτό. Είναι σαν να μας λέει δηλαδή ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε γιατρούς στο δημόσιο σύστημα υγείας επειδή ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει καλύτερα. Πάντα θα πληρώνει. Πάντα πλήρωνε μετά, και πάντα θα πληρώνει καλύτερα αυτό, ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό. Και έχει μετά το θράσος ο Υπουργός, να μου επιτρέψετε, να λέει ότι η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών που εναντιώνεται σε αυτό το μέτρο, που έρχεται να πει στους ασθενείς ότι πρέπει να ξαναπληρώσουν. Να πληρώσουν για τρίτη φορά, απευθείας από την τσέπη τους αυτή τη φορά, για να χειρουργηθούν νωρίτερα από κάποιον άλλον που δεν έχει, ωφελεί τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Εμείς που λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε έγκαιρα το σύνολο των ασθενών και απολύτως δωρεάν, μάλλον χωρίς επιπλέον πληρωμή. Γιατί απολύτως δωρεάν έτσι κι αλλιώς δεν είναι, πληρώνουμε μερικές φορές για τον κλάδο της υγείας, το δημόσιο νοσοκομείο. Ένα επιχείρημα που ακούγεται από την κυβερνητική πλευρά είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και το εισόδημα των γιατρών. Να αυξήσει τους μισθούς μας, είναι η απάντηση. Αυτό εμείς λέμε, κυρία Σαλαμάρα. Αλλά αν το θέλετε, θα βάλω τώρα μια πλευρά που δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Τι λέει το Υπουργείο, γιατί γνωρίζει και το ίδιο πώς έχουν τα πράγματα, ότι ναι, πράγματι, το έχει ομολογήσει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, δεν θα μπορούν όλοι οι γιατροί, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Γιατί λέμε, εντάξει, ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει ιδεολογική τύφλωση για την οποία κατηγορεί την Ομοσπονδία ο κύριος Γεωργιάδης και δεν έχει καμία αντίρρηση να χειρουργεί στα απογευματινά ιατρία επιπληρωμή, αφού θα είναι νόμιμο. Ο ίδιος ομολόγησε ότι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, εγώ σας λέω το σύνολο των νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδας, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της πρωτεύουσας, καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρχει δυνατότητα στο νοσοκομείο της Πέλα, των Γιαννητσών, της Βέρειας, της Μαθίας, να κάνουν απογευματινά ιατρία, γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, εργαλειοδότες, τραυματιοφορείς, γιατί υπάρχει μια υποδομή που χρειάζεται, γιατί δεν έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί τα χειρουργεία τα περισσότερα χρειάζονται περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες μεταγχειρητικής αυξημένης φροντίδας.
Άρα πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πώς μπορεί να λειτουργήσει, κυρία Πρόεδρε. Θα πάρουν γιατρούς και νοσηλευτές από το πρωινό τμήμα και θα το πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Λέει το Υπουργείο, λοιπόν, σας λέω ότι μόνο τα νοσοκομεία που θα μπορούν. Στα άλλα νοσοκομεία, πώς εξασφαλίζει. Δεν μας τα έχει πει. Αλλά στα άλλα νοσοκομεία, εγώ σας λέω, πώς εξασφαλίζει ότι δεν θα φύγουν οι γιατροί να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αφού δεν παίρνει μέτρα να αυξήσει τους μισθούς μας. Τώρα κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση, έληξε χτες, η διάταξη που αφορά την αύξηση των εφημεριών. 1 ευρώ. Και αυτό θα οδηγήσει και στη φορολογική επιβάρυνση. Τι εννοείται 1 ευρώ? Αυτό είναι το... 1 ευρώ αύξηση την ώρα, η εφημερία. Μάλιστα. Πόσο πληρώνεται, η εφημερία σήμερα, γιατρέ μου? 6 ευρώ την ώρα. Μάλιστα. Θα πάει 7, 7 δηλαδή. Θα πάει 7. Δηλαδή. Θα πάει 7. Προσέξτε όμως, επειδή δεν θεσμοθετούν αυτό που ίσχυε παλιότερα, που του ζητάμε να το επαναφέρουν, που έχει κρυθεί και δισταγματικό, γιατί κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τη συνταγματικότητα κτλ. Την αυτοτελή φορολόγηση, ναι, των εφημεριών. Να μην ξαναφορολογείτε, δηλαδή 2 φορές. Να φορολογείται στην πηγή και τέλος. Ακριβώς. Θα έχουμε επιπλέον φορολογική επιβάρυνση στην πραγματικότητα. Εμείς το υπολογίζουμε 400-600 ευρώ. Το χρόνο το θα πληρώνετε παραπάνω. Θα πληρώνετε, δηλαδή. Γιατί αυξάνεται το όριο. Ακριβώς. Το κλιμάκιο. Το κλιμάκιο, άρα και ο φορολογικός συντελεστής. Γιατρέ. Το βασικό, ναι, όμως, ξαναλέω, είναι. Ναι. Επειδή υπάρχει και η εμπειρία της απογευματινής λειτουργίας των ιατρείων. Ναι. Ένα μεγάλο τμήμα της απογευματινής λειτουργίας των ιατρείων έχει στηριχθεί στις εξετάσεις τις απεικονιστικές. Δηλαδή, αξονικές, ακτινογραφίες κτλ. Λειτουργούν. Λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απέτρεψε την μαζική αιμορραγία ακτινολόγων από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Είναι η δεύτερη μάστιγα που έχουμε, το ομολόγησε και ο Υπουργός. Χθες τη συνέντευξη που έδωσε. Άρα, δηλαδή, για να καταλάβω. Ναι, παραδόθη, μειώθηκαν τα κέρδη των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων που κάνουν απεικονίσεις, αξονικές, μαγνητικές. Δίπλα από κάθε νοσοκομείο φυτρώνουν διαγνωστικά που κάνουν αξονικές, μαγνητικές. Απέναντίας, έχουμε τμήματα που κλείνουν γιατί δεν. Υπάρχει προσωπικό να δουλέψει. Ναι. Γιατί δεν έχουν ακτινολόγους, ακτινοδιαγνώστες και παραδίδονται. Στον ιδιωτικό τομέα. Άρα καταλαβαίνω, γιατρέ, για να κλείσουμε, ότι η ροή, από ό,τι φαίνεται, παρά τις προσπάθειες που ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται, αφήστε τη, η ροή προς τον ιδιωτικό τομέα ή στην αποχώρηση γενικότερα από το εθνικό σύστημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι μαζικές οι παρετήσεις. Μαζικές οι παρετήσεις καθημερινά. Το βασικό είναι ότι δεν θέλει να λύσει κανένα από τα προβλήματα η κυβέρνηση. Αυτά για τα οποία εμείς αναδεικνύουμε καθημερινά. Θέλουν να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο εντός εισαγωγικών το κόστος, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό δεν δίνουν χρήματα, γιατί τα κρατικά ταμεία μας είναι άδεια. Ακούω, για να εξοικονομηθεί, ναι, χρήμα, ζεστό χρήμα, για τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, για τις πράσινες, τις ψηφιακές business, για εξοπλισμούς κτλ. Μα ακούω αυτό ακριβώς. Μισό λεπτό. Ακούω χθες τον Υπουργό, συνεδρία που μίλησε, και λέει ότι υπάρχει 0,5 δισεκατομμύριο το οποίο θα δοθεί σε ανακατασκευές, πλήρη ανακατασκευή ενός αριθμού μεγάλων νοσοκομείων, κέντρων υγείας και αγορά τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων τα οποία τα χρειάζεται το δημόσιο τομέα. Τι θα τα κάνουμε αυτά? Θα έχουμε καινούργια κτίρια. Θα σας πω, το έχουν πει. Το οραματίζονται, το δήλωσε και ο κύριος Θεμιστοκλέους. Θα αξιοποιηθούν τους ιδιώτες. Θα τα λειτουργούν οι ιδιώτες. Ιδιωτικές κλινικές εντός των δημόσιων νοσοκομείων. Γιατί, όπως πολύ σωστά λέτε, ακόμα και ενεργειακά αναβαθμισμένα να είναι τα ντουβάρια, δεν χειρουργούν ασθενείς, δεν εξετάζουν ασθενείς, δεν θεραπεύουν ασθενείς. Μπορεί να λέμε ότι δεν είναι σημαντικό, ότι πρέπει να λυθούν ζητήματα που αφορούν θηριακές υποδομές, αλλά σας λέω, 30% των χειρουργικών εφουσών πλήρως εξοπλισμένες παραμένουν κλειστές, επειδή η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να προσλάβει όλο το αναγκαίο προσωπικό και να πάρει όλα τα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για να λειτουργήσουν για τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν επιπλέον από την τσέπη. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πολύ. Γεια.